Επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας πραγματοποίησε η συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου. Η κυρία Σόκου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουλίου με θέματα που αφορούν την πόλη της Καβάλας, ενώ δεσμεύτηκε να επισκεφτεί εκ νέου το Δημαρχείο Καβάλας στο προσεχές διάστημα με στόχο την αναψηλάφιση θεμάτων που αφορούν την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να μας επισκεφθεί στο Δημαρχείο και στην πόλη μας η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρειο Ελλάδα, η κυρία Σόκου. Είναι μεγάλη τιμή για μας, διότι αφενός μεν θα γνωρίσει που την ξέρει δηλαδή την περιοχή μας, αλλά το Δημαρχείο, τα προβλήματα που έχει η πόλη, ούτως ώστε να μπορεί να συμβάλλει και η ίδια στην επίλυση όσων μπορούμε να επιλύσουμε, γιατί όλα σίγουρα δεν γίνεται. Το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα έχει δημιουργηθεί με μια λογική να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, αλλά και κοντά στους εκπροσώπους των αρχών και των φορέων που πραγματικά δίνουν τη μάχη για την καθημερινότητα των πολιτών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλει να αισθάνονται οι πολίτες ότι το γραφείο του και ο ίδιος προσωπικά βρίσκεται παντού, ότι τον ενδιαφέρει πραγματικά το τι συμβαίνει στον τόπο τους, και αυτό προσπαθούμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Θέλουμε να είμαστε ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια και των εκπροσώπων των αρχών, αλλά κυρίως και στη συνείδηση των πολιτών ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είναι τόσο μακριά όσο παλαιότερα ίσως να φανταζόταν κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι. Είναι μια καινοτομία η οποία και αφορά και στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει αλλάξει δηλαδή ακόμα και η σύστασή του, ακόμα και η δομή του, με στόχο να γίνει ακόμα πιο χρήσιμο στα χέρια όλων αυτών των ανθρώπων. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το έμψυχο δυναμικό της περιοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο και αποτελούν ούτως ή άλλως το διάβολο επικοινωνίας και με εμάς. Ωστόσο, είμαστε εδώ για να ακούσουμε, αλλά και να μπορούμε να συνδράμουμε όσο να το περισσότερο στις προτεραιότητες που οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αρχών κάθε τόπου θέτουν ως ιεραρχία για την ανάπτυξη και το στρατηγικό σχεδιασμό που επιθυμούν για τα επόμενα χρόνια, αλλά και φυσικά και για τη συγκράτηση του πληθυσμού. Συνάντηση εργασίας όμως πραγματοποίησε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο, αλλά και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νικόλαο Ευκαρπίδη, αλλά και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξη και Καινοτομίας Αλέξανδρο Ιωσηφίδη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που απασχολούν την Καβάλα και τη Θάσο, ενώ υπήρξαν συμφωνίες για κοινές δράσεις και δρομολόγηση λύσεων σε ορισμένα από τα προβλήματα. Η συνεργασία ανανεώθηκε με προγραμματισμό νέα συνάντηση στο εγγύς μέλλον. Ότι σαν διοίκηση της περιφέρειας, τόσο ο Περιφερειάρχης, όσο και εγώ, όσο και όλα τα μέλη της διοίκησης, κάνουμε μια προσπάθεια επιζητώντας τη συνεργασία με όλους τους φορείς και οπωσδήποτε με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία εδώ στην περιοχή συσσωρεύονται και τα οποία έχουν μια απήχηση στους πολίτες. Πιστεύω ότι και η ίδια και η καταγωγή της από την περιφέρεια είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό προκειμένου να επικαλούμαστε τη βοήθειά της στα διάφορα θέματα. Και θέλω να πιστεύω ότι στην κοινή προσπάθεια την οποία κάνουμε, τόσο ο Χριστόδουλος Τοψίδης ως Περιφερειάρχης, όσο και εμείς οι οποίοι στελεχώνουμε τη διοίκηση, θα έχουμε τη βοήθεια και της κυρίας Σόκου και του Πρωθυπουργού και όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης στην κυβέρνηση. Γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου, απ' άκρη σ' άκρη. Άλλα ζητήματα έχει να αντιμετωπίσει ο Εύρος, άλλα έχει η Καβάλα, άλλα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στη Θάσο, στην Σαμοθράκη. Διαφορετική δηλαδή, όχι μόνο γεωμορφία, διαφορετικά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, διαφορετικά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές οι δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν σε όλη την έκταση αυτής της περιφέρειας. Το θετικό είναι ότι είμαστε εδώ όλοι για να δουλέψουμε. Δηλαδή ότι μας ενδιαφέρει πραγματικά να δούμε με ποιον τρόπο καταρχήν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή είναι η συγκράτηση του πληθυσμού. Και νομίζω ότι εκεί επικεντρωνόμαστε όλοι, τόσο οι κυβερνητικές πολιτικές όσο και οι περιφερειακές πολιτικές, έχουν ως στόχο τον ίδιο τον άνθρωπο, τη συγκράτηση αυτού του ανθρώπου στον τόπο του, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής της περιοχής, η οποία γυτνιάζει και με περίεργους γείτονες κάθε φορά, οι οποίοι δεν βοηθούν, αν το θέλετε, και στην ισόρροπη ίσως ανάπτυξη. Εδώ είμαστε όμως για να τα δούμε, να εκφράσουμε βεβαίως τη συμπαράσταση και του ίδιου του Πρωθυπουργού σε αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που το έχει και ιδιαίτερη αδυναμία, το έχει εκδηλώσει πολλές φορές. Ήταν υποψήφιος βουλευτής και σε έναν από τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν είμαστε εδώ απλά για να είμαστε. Προσπαθούμε όλοι μας να τιμήσουμε
την καρέκλα μας όπως το λέμε και να αφήσουμε σαν παρακαταθήκη κάτι το οποίο να έχει αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών και ευελπιστούμε με τη συνεργασία που θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια να το καταφέρουμε.